Μανάρο θυμάσω, δεν ευρίεσαι εγκεφάς. Μα να κλαις με την καρδία σου. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Άλλη μια εκπομπή, παραδόση στην Αγναδία, ξεκινά. Στη σημερινή εκπομπή επιχειρήσαμε να βγούμε από τα όρια του νομού Θεσσαλονίκης. Είμαστε στο νομό Σερών και συγκεκριμένα στο Λευκότοπο. Μαζί μου έχω τον πρώην πρόεδρο του Συλλόγου και τον φίλο μου τον Γιώργο Παρασκευά. Ο Γιώργος Παρασκευάς υπήρξε διευθυντή στο ραδιόφωνο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων και είναι από τους ανθρώπους ο οποίος όταν όλοι ξέρετε το πρόβλημα που είχα περάσει, ενώ δεν μπορούσα να μιλήσω, μου έπεισε να κάνω ραδιόφωνο. Δεν μιλούσε καθαρά και ο Γιώργος επέμενε να πω στο ραδιόφωνο και να κάνω εκπομπή. Θέλω να ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά δημόσια. Γιώργο, να είσαι καλά. Καλύτερα περισσότερο, Ιάκωβε, από αυτό που πίστευα και συνεχίζω να πιστεύω. Και θέλω να είμαι ειλικρινής. Την φλόγα που διέκρινα στο πρόσωπο, στη φωνή, στο χρώμα και στην παρουσία του Ιάκωβε του Πετρούδη παρέμεινε από τότε άσβεστη και νομίζω ότι έκανα πάρα πολύ σωστά και δεν μετάγγιζα ποτέ για αυτή την επιλογή. Και πίστευσέ μου ειλικρινά, νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος είναι δυνατό. Δεν έκανα τίποτα παραπάνω, συνεπώς δεν χρειάζεται να με ευχαριστήσει. Έκανα αυτό που κάνουμε όλοι μας σε αυτόν τον χώρο, να υπηρετήσουμε αυτόν τον χώρο, ο καθένας από το μετερίζει. Αυτό ήταν το σημαντικό και νομίζω εκεί πετύχαμε, τα υπόλοιπα περιττεύουν. Σε αυτόν τον σύλλογο, εδώ ήσουν πρόεδρος. Ο σύλλογος έχει έρθει από την Θεσσαλονίκη, έτσι. Ο σύλλογος έχει από το 1982 με αρήφαμε, όλοι μας. Όπως όλοι, ξεκινήσαμε για να κάνουμε τα πρώτα μας βήματα, να δημιουργήσουμε αυτό το σύλλογο και να μπορούμε καταρχάς να μπορούμε να βρισκόμαστε σε μια μεγαλούπολη για να μπορούμε να δώσουμε κάτι που ενδεχομένως θα είχε χαθεί αν δεν υπήρχαν αυτές τις συνάξεις που γινόταν καταρχάς στην πόλη. Και μετέπειτα βέβαια προσπαθήσαμε να δώσουμε και μια πνοή σε αυτό το χωριό και νομίζω ότι τα αποτελέσματα ήταν αυτά που μας δικαίωσαν. Αυτό θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Οι κάτοικοι της περιοχής εδώ γνωρίζουν ότι περιμένουν αυτή τη μέρα, κάθε 28 του Αυγούστου, είναι στα πλαίσια της Ιεράς Πανήγυρης του χωριού που είναι ο Ιωάννης Πρόδρομος. Και κάθε παραμονή λοιπόν έχει θεσμοθετηθεί να γίνονται και αυτό το παραδοσιακό πανηγύρι με πολύ μεγάλη συμμετοχή από την ευρύτερη περιοχή. Το χωριό μας είναι πάρα πολύ μικρό για να μαζέψει τόσο πολύ κόσμο, αλλά η αγάπη, η παρουσία, το νεράκι των ανθρώπων που υπηρέτησαν και υπηρετούν το σωματείο αυτό. Γιώργο, να σε ρωτήσω. Ήσουν μέλος στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων στο Διοικητικό Συμβούλιο. Σήμερα είσαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ποντίου Γιαννητσών. Συνεχίζεις να είσαι ενεργό μέλος όσον αφορά τα ποντιακά δρόμενα. Από πού πηγάζει αυτή η χώρα, ή έχει ημερομηνία, και αν έχει ημερομηνία λήξη μόνο. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει ημερομηνία λήξη. Πίστεψέ με, εγώ είναι ρόλο μου όταν πλέον είναι και βιολογικά τα χρόνια περνάνε και κάποια στιγμή θα συγγραφεί ο Ροδιούλε. Θέλω να πιστεύω ότι θα περάσω έναν άλλο τομέα δημιουργία γύρω από τα ποντιακά πράγματα. Αυτό είναι ένα όνειρο βέβαια. Αν ο Θεός μα δώσει μέρες να ζήσουμε, θα εκπληρώσουμε τέτοια όνειρα. Και σου πω κάτι. Η υποχρέωσή μας το να συγγράμουμε και να συμμετέχουμε στα ποντιακά πράγματα είναι υποχρέωση. Ο καθένας το αντιλαμβάνεται με τον δικό τρόπο. Άλλο λιγότερο, άλλο περισσότερο. Ο καθένας δίνει το δικό του, βάζει το δικό του λιθαράκι σε ένα οικοδόμημα που ο καθένας προσπαθεί να οραματιστεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ημερομηνία λήξη αυτό το διάκομο. Εγώ μπορεί να προσήλθηκα από τα πράγματα της πόλης της Θεσσαλονίκης. Κατοικώ πλέον στα Γιαννητσά, είμαι αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Γιαννητσών εκεί. Κάναμε μια θεατρική ομάδα, κάναμε ορισμένα πράγματα πολύ σημαντικά και συνεχίζουμε. Και όσο θα υπάρχουν άνθρωποι που θα συμμετέχουν και θα είναι συνοδοιπόροι μαζί μας, εμείς θα δημιουργούμε. Εγώ να σε ευχαριστήσω για μια ακόμα φορά και να ευχηθώ ο Θεός να σου δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσεις. Να είσαι καλά, Γιώργο. Εγώ σε ευχαριστώ. Κουράγιο, δύναμη και σε σένα, Γιάκωβε, γιατί και εσύ δεν εγκαταλείπεις και είσαι και εσύ πεισματάρης όπως και εγώ. Γιατί μέσα από τα δύσκολα βγαίνουν τα ωραία. Και εσύ να συνεχίσεις και εσύ την εκπομπή σου και η παρουσία σου μέσα στα μέσα ενημέρωσης, που η ουσία σου ήταν και μακρόχρονη και έντονη. Να συνεχίσει αυτή τη μορφή γιατί νομίζω ότι αυτό μας είναι απαραίτητο. Δεν σου κρύβω ότι μου έλειψε το ραδιόφωνο πάρα πολύ. Ωστόσο, είμαι πολύ προβληματισμένος αν θα πρέπει να ξαναεπιστρέψω σε τέτοια μετερίζει. Είμαι καλός ακροατής πλέον και έχω γίνει και πιο σοφός. Ίσως όταν ήμουν στα πράγματα να ήμουν πιο έντονος, να ήμουν
καμιά φορά και κακόπιστος. Τώρα έγινε αυτό σαφώς. Και θέλω να πιστεύω ότι μέσα από τη σοφία έχουμε και καλύτερα αποτελέσματα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία στο χωριό μας. Κάνετε μεγάλο να ξεχαστείτε εδώ. Και να ξέρετε ότι σε αυτό το κομμάτι που με ξερώνει μέσα από τα λίγα προσωπικά χωριά και περίγυρω μας είναι από τόπους ανθρώπους που συγκατοικούν για πολλά χρόνια, έχουμε να δώσει ένα καλό στίγμα και νομίζω ότι αξίζει σε αυτούς που συνεχίζουν να υπηρετούν αυτό το σωματείο πολλά συγχαρητήρια. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να πει κανείς. Άλλωστε, η διαπίστωση ήταν η δική σας και των θεατών. Άλλωστε, υπηρέτησα και την Δημοκρατία Τηλεόραση για λίγο καιρό. Ωστόσο, θέλω να ευχηθώ και τους τηλεθεατές σας να είναι πάντα καλά και να στηρίζουν και να ενισχύουν το έργο των ανθρώπων που πασχίζουν μέσα από τέτοιες προσπάθειες να υπηρετήσουν τη σωματεία και να υπηρετήσουν την παράδοση τους. Καλωσορίσατε στο Λευκότοπο, εδώ που σήμερα θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Γενοκτονίας του Ποντιακού Ελληνισμού. Εμείς, οι Έλληνες ποντιακής καταγωγής, απάσπαστο κομμάτι του συνόλου του ελληνισμού και απόγονοι εκείνων που πριν από 3.000 χρόνια διεύρυναν τον ελληνισμό στα παράλια του Ευξήνου Πόντου, δηλώνουμε ότι η τιμή στη μνήμη των μαρτύρων, των ηρώων και των αγωνιστών του Αλυσμόνητου Πόντου αποτελεί χρέος και ύψιστο καθήκον όλων μας. Υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι την και αη και εις τους αιώνας των αιώνων. Και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελευθεροτοπικών Θεσσαλονίκης, ο Παπαδόπουλος ο Γιώργος. Γιώργο, καλή.
Κάτσε, βλέπω χίλια τόσα αγαθίσματα στόμενα και μου κάνει εντύπωση μόλις σε ένα χωριό το οποίο έχει μόνο 200 αγαθίσματα. Έχει τόσο τόσο πολλά αγαθίσματα. Είναι δέκατη χρονιά τώρα αυτή η εκδήλωση που γίνεται. Κάθε χρόνο είμαστε περισσότερα από χίλια άτομα. Μπορώ να πω και είμαι περίπου. Βλέπουμε τη δουλειά που γίνεται, όλα με τον εθελοντισμό. Έχουμε φθηνό προσκολόγιο, όπως είπες, 10 ευρώ ισότο. Με ένα πλήρες πιάτο γύρω από καλή ρετσίνη και γύρω να τη συγκράσουν. Μέχρι το πρωί. Εσύ τεμόν το άστρον, εσύ γίν το φωταγμένο και τη σεβδάση με το νερό και εγώ καρδο καμένο. Εσύ θεμόν το άστρο, εσύ γίν το φωταγμένο και τη σεβδάση με το νερό και εγώ καρδο καμένο. Τα δάχτυλα σμανάτε μα τα χρόνια και κυτερίσω κάτω.